Αδέλφια μου, αλήτες πουλιά. Ναι, έτσι θα σας λέω. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Αν είσαι καινούριος και δεν έχεις ξαναμπεί σε αντίστοιχο κανάλι με ταρό και τα λοιπά και αστρολογία που κάνουμε εδώ και αρχαιολογία, μείνε, δες λίγο το βιντεάκι, άμα σ' αρέσει κάθεσαι, άμα δεν σ' αρέσει φεύγεις. Και φυσικά εννοείται κάντε την εγγραφή σας, κάντε like, μοιράστε το βίντεο όπου θέλετε, πατήστε και το καμπανάκι δύο φορές για να σας έρχονται όλες οι ειδοποίησεις. Και αυτό το οποίο, πάμε κατευθείαν στο θέμα, αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι αυτό το οποίο ψήφισε και η κοινότητα και όλος ο λαός. Και φυσικά εννοείται ότι ό,τι θέλει ο λαός, αδέλφια μου, αλήτες πουλιά, και προχωράμε. Λοιπόν, αυτό το οποίο βάλαμε σαν θεματολογία και θα αναλύσουμε τώρα είναι το μπαίνω στο μυαλό σου, μπαίνω στην ψυχή σου. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ρηξίματα τα οποία μία μεθοδολογία είναι μπαίνω στο μυαλό του, μπαίνω στο μυαλό της. Το θέμα είναι όμως με το δικό μας το μυαλό τι γίνεται και με τη δική μας την ψυχούλα τι γίνεται, έτσι. Η άλλη μια χαρά μπορεί να είναι. Ο άλλος μπορεί να μας έχει φτύσει, μπορεί να μας έχει πει όχι δεν σε θέλω πια επαγγελματικά, δεν σε θέλω ερωτικά, δεν σε θέλω αγαπησιάρικα, δεν σε θέλω εκείνο, δεν σε θέλω τα άλλα, αντεγιά σου που ακολουθώ το δικό μου το δρόμο. Τι να το κάνεις να αναλύσεις τώρα τι σκέφτεται μέσα στην κεφάλα του, ας πούμε, και το τι θέλει. Εξάλλου μην ξεχνάμε, υπάρχει μία παραδοχή, εμείς οι άνθρωποι, είτε άντρες είτε γυναίκες, είμαστε παράξενα πλάσματα και ο καθένας έχει το δικό του τρόπο σκέψης και το δικό του τρόπο ανάλυσης των δεδομένων των πραγμάτων. Και πώς νιώθει εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, λοιπόν. Οπότε, όμως, πού θα μας βοηθήσει τώρα αυτό εδώ πέρα το άνοιγμα το οποίο θα κάνουμε και με ποιο τρόπο θα το κάνουμε. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πολλά πράγματα. Εντάξει, θα σου δώσει ένα πλαίσιο, μια οριοθέτηση γενικότερα για τη σκέψη σου, θα σου δώσει πληροφορίες και για τη σκέψη σου και για την ψυχή σου, πώς αυτά συνδέονται, τι σημαίνουν όλα αυτά. Εντάξει, και θα δούμε και τι άλλο θα μας βγει. Λοιπόν, τι έχω κάνει εδώ και τι δεν έχω κάνει. Λοιπόν, αυτό που έχω κάνει είναι έχω επιλέξει 4 ειδικές κάρτες. Αυτές οι ειδικές κάρτες έχουν να κάνουν με τα στοιχεία της γης. Γενικότερα με τα 4 στοιχεία αστρολογικά, αλλά και τα στοιχεία γενικότερα της γης. Έχουμε τη φωτιά, έχουμε τον αέρα, μισό λεπτό, έχουμε τη γη, έχουμε και το νερό. Θα τα αφήσω εδώ να φαίνονται. Αυτό το οποίο θα επιλέξεις είναι το ζώδιό σου. Εντάξει. Είναι το ζώδιό σου, είναι το ζώδιό σου. Λοιπόν. Ναι, σκέφτομαι γιατί μου έρχεται φλασιά. Ξέρετε, ενώ το είχα σχεδιάσει διαφορετικά, θα σας πω λοιπόν. Θα το αλλάξουμε. Δεν θα είναι το ζώδιο σου, θα είναι ο οροσκόπος. Μου έρχεται τώρα φλασιά, διότι ο οροσκόπος είναι οι σκέψεις μας, είναι εμείς πώς βλέπουμε τον έξω κόσμο. Γι' αυτό βλέπετε, ξέρετε, παρόλη την προετοιμασία που μπορεί να έχω κάνει εγώ από πίσω για να σας παρουσιάσω, γιατί εδώ έχω κάνει προετοιμασία, έτσι δεν πηγαίνω έτσι χήμα. Αν και σε κάποια βιντεάκια πηγαίνω και χήμα και το λέω και πάμε τώρα. Λοιπόν, εδώ τώρα μου ήρθε η πλασιά και μου λέει όχι ζώδιο. Και ακούω εγώ το ενστικτό μου. Μέσα μου ήρθε η πλασιά, η σκέψη και λέει όχι ζώδιο, πες οροσκόπο. Οπότε το αλλάζουμε λιγάκι, δεν χάθηκε και τίποτα. Ελέγχουμε λοιπόν εδώ πέρα το οροσκόπιο. Εντάξει, λοιπόν, οπότε πάμε καθαρά τώρα στο κομμάτι του οροσκόπου. Θα δείτε τον οροσκόπο σας. Τώρα, αν δεν το γνωρίζετε, ρε παιδιά, εντάξει, πήγαινε τότε με το ζώδιο, ας πούμε. Γιατί αν δεν γνωρίζεις κάποια πράγματα, είναι οκ. Εντάξει, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Πάμε λοιπόν οροσκόπο για να δούμε εδώ πέρα του τι παίζει, τι γίνεται και πώς. Εσύ τι έχεις στο μυαλό σου, τι μπαίνει στο μυαλό σου και στην ψυχή σου. Εντάξει, και τώρα πώς θα γίνει αυτό. Πάμε με οροσκόπο εδώ πέρα φωτιά. Ζώδια λοιπόν της φωτιάς. Τα ζώδια της φωτιάς είναι οι λέοντες, είναι οι τοξότες. Λοιπόν και οι κρύοι, οι κρυαρίνες και οι κρύοι. Εντάξει, λοιπόν, βάζεις τον εαυτό σου. Λοιπόν, εδώ είναι οροσκόπος. Έχω οροσκόπο, όχι ζώδιο. Είπαμε, βλέπουμε τον οροσκόπο. Αυτό που θα κάνω λοιπόν είναι, θα σου πω τώρα. Ωραία, λοιπόν. Εδώ τώρα. Πάμε τώρα να κάνουμε εδώ πέρα πράγματα και θάματα. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Έχω 3 decks. Θα δω πώς θα παίξω και θα πηγαίνω λίγο διαισθητικά για το κάθε deck. Πάμε τώρα. Εδώ πάμε στις σκέψεις. Εντάξει. Εδώ έχουμε ένα δισκοπότιο. Περίμενε τώρα. Και εδώ θα πάμε και στην ψυχή. Εδώ θα το πάμε. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν. Περίμενε τώρα. Εδώ έχουμε δισκοπότερο, εδώ έχουμε το κηρύκιο ανάποδα, το 33. Και το 33 έχει και τις δυσκολίες του. Εδώ έχουμε σκέψεις, λοιπόν, για να το δέσουμε δηλαδή. Μάλιστα και εδώ έχουμε ψυχή. Έλα τώρα εδώ,
να τα δεις πως αυτά εδώ όλα θα δέσουν με μια πολύ όμορφη ιστορία. Ας τα βάλω έτσι για να μην... Εντάξει, ας τα βάλουμε έτσι. Τα βλέπεις έτσι. Μισό λεπτό. Φαίνονται. Θέλω να φαίνονται. Ωραία. Γιατί παίζει ρόλο και το κομμάτι του να βλέπεις. Λοιπόν, αγαπημένοι. Εδώ είναι, εδώ τι είπαμε. Εδώ πέρα λοιπόν είναι η σκέψη και εδώ είναι η σκέψη. Πάμε να δούμε τις σκέψεις. Το δισκοπότηρο. Αναζήτηση. Δεν είναι τυχεοποίηση το 15, μας κάνει X. Εδώ έχουμε το θήτα, το γράμμα θήτα, όπου αυτό εσένα σου κάνει κλικ. Πρόσεξε, μπορεί να είναι όνομα, ναι, μπορεί να είναι επώνυμο, μπορεί να είναι παρατσούκλι ή κάτι μπορεί να παίζει ρόλο το θήτα. Μπορεί να είναι τόπος, χρόνος, πρόσωπο, κατάσταση. Νέα σελήνη, κάτι γεννιέται στη νέα σελήνη. Εδώ σημαίνει ότι ζητάς κάτι καινούριο. Το δισκοπότηρο σημαίνει αποστολή και ζητάς κάτι καινούριο. Και δεν είναι τυχαίο διότι η κάρτα αυτή ταιριάζει, διότι και εδώ σαν αυτός εδώ πέρα είναι σαν ένας υπότης, ο οποίος είναι σε μια αποστολή κι αυτός. Εντάξει. Και σκέφτεσαι λοιπόν ότι θέλεις την αναγνώριση. Κάπου μέσα σου λοιπόν θέλεις οι άλλοι άνθρωποι, πρόσεξε να δεις σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε επαγγελματικό επίπεδο, είτε ερωτικό επίπεδο, αναζητάς την αναγνώριση. Να σε αναγνωρίσουν στην αξία σου. Δεν είναι συγκλονιστικό? Εδώ είναι Λέων κυρίως το ζώδιο, αλλά και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια της φωτιάς. Λοιπόν, συντονίζεται βεβαίως και, και απόλυτα με αυτή την κάρτα. Εδώ είναι η αναζήτηση. Θες να πετύχεις. Και είναι και οι σκέψεις σου που περνάνε επίσης. Πρόσεξε να δεις τώρα πόσο βαθιά θα πάμε. Η σκέψη σου είναι ποια είναι η αποστολή μου. Ένας πρόβλημα μπορεί να είναι ένας προβληματισμός αυτός, βρε αδερφέ, που λένε. Εντάξει, δεν είναι και κακό, έτσι. Και από την άλλη είναι οι σχέσεις. Δίνει σημασία στις σχέσεις, στις πετυχημένες σχέσεις. Τι σημαίνει τώρα πετυχημένη σχέση για τον καθένα? Αυτό θα το δείτε εσείς, φίλες και φίλοι, που βλέπετε την ανάλυση. Εδώ σημαίνει αυτοπεποίθηση. Εδώ σημαίνει κατάκτηση. Εδώ σημαίνει αναγνώριση. Εδώ σημαίνει κατέκτησα. Εδώ σημαίνει κατέκτησα τον έρωτά μου, την αγάπη μου, τα κατάφερα, είμαι μαζί του, είναι μαζί μου, έτσι, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είναι λοιπόν σκέψεις στις οποίες δύο πράγματα θα σου πω. Το ένα είναι αποστολή, αναζήτηση, και το άλλο είναι επιτυχία. Εντάξει, πάμε τώρα στην ψυχή να δούμε λίγο. Η ψυχή εδώ έχει βγει ανάποδα, το κηρύκιο είναι ανάποδα εδώ. Εδώ η ψυχή έχει ένα άλλο μήνυμα. Θα το δούμε και σε συνδυασμό και με αυτό εδώ πέρα. Που σημαίνει αρνητικά πράγματα, λίγο συγκρούσεις εσωτερικές, μια διχόνια, αριθμός 33, δες που ταιριάζει αυτό, ε. Δεν είναι τυχαίο, έχουμε 15, 1, 6. Έχουμε 6, 1 και 5, 6. 6, 3 και 3 μας κάνει 6. Η ψυχή σου μέσα, την πιάνεις πολλές φορές, μέσα η εσωτερική σου φωνή, να το πω έτσι, μέσα βαθιά μέσα μας, νιώθεις λοιπόν περίεργα, νιώθεις εσωτερική σύγκρουση, νιώθεις ένα κάτι ανικανοποίητο. Από την άλλη τώρα πάμε στον αριθμό 7. Ο αριθμός 7 είναι πολύ σημαντικός. Εδώ έχουμε ζώδια του Ταύρου και οποιοδήποτε άλλο ζώδιο βέβαια της Γης, αλλά κυρίως ζώδιο του Ταύρου. Δες τώρα εσύ που αυτό ταιριάζει σε σένα, στο οποίο σου βάζει ένα, αυτή η κάρτα έχει κάτι πολύ σημαντικό να σε ρωτήσει. Έχει ένα ερώτημα να σου πει. Είναι από τις περίεργες κάρτες. Κοιτάς πίσω και λες, άξιζε τον κόπο ή αξίζει τον κόπο. Κατάλαβες πως το εννοώ? Εδώ λοιπόν αυτές εδώ πέρα οι δονήσεις, ο αριθμός 7 βέβαια σημαίνει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Σημαίνει και προστασία, σημαίνει ότι είσαι και ένα άτομο το οποίο η ψυχή σου έχει μέσα και κάποιες ιδιότητες, κάποια κληρονομικά χαρίσματα. Και όχι με την έννοια που τη λένε σε κάποιες διαφημίσεις και τα λοιπά, το εννοούμε πραγματικά, έτσι. Τώρα όταν λέμε χάρισμα μπορεί να είναι η διέστηση, το χάρισμα της διέστησης, της μαντείας, του να βλέπω πράγματα, να διαισθάνομαι, να καταλαβαίνω, να βλέπω όνειρα και τα λοιπά και τα λοιπά, και της θεραπείας, όλα αυτά λοιπόν, το οποίο σε προστατεύει. Εδώ δηλαδή να παρατηρήσουμε, έχουμε 1, 2, 3. Έχουμε 3 κάρτες όρθιες, μόνο μία κάρτα ανάποδα. Αυτό είναι σημαντικό διότι αυτά τα 3 έρχονται να βοηθήσουν. Οπότε, εδώ τώρα ποια είναι η ιστορία, ποιος είναι ο κύκλος μας, ο οποίος ο κύκλος πηγαίνει έτσι, πηγαίνει αντικριστά. Σημαίνει το δισκοπότηρο,
βλέπει την υπομονή, το 7 πεντάκινο που σημαίνει και υπομονή, σημαίνει και πρόοδο, σημαίνει όμως και χρόνος. Η αποστολή σου θέλει χρόνο. Η κατάκτησή σου έχει συγκρούσεις μέσα. Θέλεις έναν μεγάλο έρωτα, κυνηγάς έναν μεγάλο έρωτα. Θες μια επανασύνδεση, έχει συγκρούσεις. Εντάξει. Θέλεις και επαγγελματικά να σου τοποθέσεις μια επαγγελματική επιτυχία. Ναι, θα την έχεις, μπορείς να την κυνηγήσεις, μπορείς να... αλλά θα έχεις συγκρούσεις. Θα έχεις εχθρούς. Δες το εδώ. Εχθροί. Θα έχεις εχθρούς να αντιμετωπίσεις. Η ψυχή σου λοιπόν το καταλαβαίνει, διότι εδώ υπάρχει και μια καρμική σύνδεση. Δεν θα μπω περισσότερα. Μπορείς να δεις και το βίντεο μου, το βαρύ κάρμα, για να καταλάβεις πολύ περισσότερα πράγματα. Φαίνεται όμως ότι αυτά είναι καρμικές και όλα συναντήσεις. Άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο, αγαπημένο μου, αγαπημένο μου. Και άσχετα να το πιστεύεις. Το ότι συναντάμε κάποιους ανθρώπους για κάποιους άλλους είναι εντελώς τυχαίο. Εντάξει. Εγώ προσωπικά παίρνω τοποθέτηση και λέω, εγώ θεωρώ σε αυτή τη ζωή που ζούμε, ναι, μεν υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε όντως να κάνουμε και είναι στην ελεύθερη μας βούληση, στο μέτρο που μας αναλογεί, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι ένα μέρος κλιμάκωσης κάποιων καταστάσεων και κάποιων περιοχών που πρέπει, και τόπων και χρόνων που πρέπει να βρεθούμε. Στο πώς θα το επιλέξουμε και θα γίνει, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Ναι, ακόμα και στα πιο δυσάρεστα γεγονότα. Δείτε το βαρύ κάρμα και θα καταλάβετε πάρα πολλά. Λοιπόν, και τώρα θα μου πεις, ωραία, και τι γίνεται τώρα, τι κάνουμε. Λοιπόν, θα τραβήξω και μία κάρτα συμβουλευτική. Το μήνυμα το πήρες και εδώ σου λέει τρία πεντάκτηνο. Το τρία πεντάκτηνο, λοιπόν, είναι μία από τις κάρτες οι οποίες έχουν να σου μιλήσουν για την αναγνώριση, την αξία σου, αλλά και τη συνεργασία. Ό,τι είναι να πετύχεις γενικά στη ζωή σου έρχεται μέσα από την αλχημική σύνδεση, ας το πούμε, και άλλων ανθρώπων. Εδώ βέβαια σημαίνει και λίγο επαγγελματικές επιτυχίες, σημαίνει και η αναγνώριση. Εντάξει, μπορεί επίσης να σημαίνει ότι θα κάμψω και τους εχθρούς και τις δυσκολίες και τελικά θα τα καταφέρω, διότι εδώ τελικά έχουμε ένα 3, το οποίο είναι ένας ωραίος αριθμός, ο οποίος δίνει και αρκετή δύναμη. Okay, στο τέλος λοιπόν, έρχονται λοιπόν, γιατί το 3 σημαίνει, το μάζεψα βέβαια, αλλά δεν πειράζει, το 3 σημαίνει και έκφραση, σημαίνει και ενέργεια. Εντάξει, νομίζω ήταν κατατοπιστικότατο. Λοιπόν, το μαζεύουμε αυτό εδώ. Το πήρες το μήνυμα, κατάλαβες τι συμβαίνει μέσα σου, δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά. Και πάμε στο επόμενο. Αέρας. Οροσκόπη αέρας. Αν δεν ξέρεις τον οροσκόπο σου, ούτε στο ζώδιο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε σκέψεις και τι λέει η ψυχή σου. Θα τα βρούμε όλα εδώ. Ο αέρας είναι επικοινωνιακός, ανανέωση, μιλάει με το λόγο. Συνήθως είναι άτομα τα οποία προσπαθούν, ανάλογα βέβαια και με το περιορισμό του στον αστρολογικό, τι εννοώ. Υπάρχουν ζώδια του αέρα τα οποία είναι πολύ επικοινωνιακά και υπάρχουν μάλλον ζώδια του αέρα τα οποία είναι πιο κλειστά, έτσι, οι οροσκόποι τους. Πάμε εδώ να δούμε τι θέλει να μας πει. Κουκουβάγια. Εδώ είναι η σκέψη σου, γνώση, σοφία, καθοδήγηση. Είσαι ένα άτομο το οποίο η σκέψη σου είναι πάντα να έχουν διορατικότητα. Οι σκέψεις έχουν διορατικότητα. Αυτό είναι πολύ καλό, αλλά έχουν και μία αποκάλυψη. Εδώ μας έχει βγει ένας αετός ανάποδα. Εχθρίκεσαι. Δεν θα έχεις εχθρούς. Όταν έχεις τέτοια σοφία και τέτοια δύναμη, δεν θα σου ήρθει ένας εχθρός. Δεν θα σου ήρθει εχθρός να σε συναντήσει. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε το φι, το γράμμα φι. Ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι είπαμε, μπορεί να είναι και τόπος και χρόνος και κατάσταση. Εδώ έχουμε το γράμμα μη, είναι και ανάποδα εδώ, κάποιος άνθρωπος ή και κάποια κατάσταση είναι ο αετός ανάποδα. Σημαίνει και φόβη, κάπου φοβάσαι, κάπου έχεις ανασφάλιση εσύ. Η σκέψη σου λοιπόν, εδώ έχουμε επίσης ένα 9 κούπα, ζώδιο ηχθής κυρίως. Και τα υπόλοιπα βεβαιζόντου του νερού, και εδώ στην ψυχή έχουμε και μία βασίλισσα κούπα. Έλα, μάλιστα. Τώρα εδώ συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Πάμε να τα δούμε αυτά εδώ. Λοιπόν, συγγνώμη, να πάρουμε αυτά τα δύο. Έχεις σοφία, έχεις δύναμη, έχεις καθοδήγηση, έχεις ανάπτυξη. Οι σκέψεις σου είναι πολύ καλές, πολύ ορθές, πολύ δυνατές. Τις μαζεύεις, έχεις αρκετή δύναμη. Το 9 κούπα είναι κάνεις και σκέψεις. Θα μου πεις και τώρα και νομίζω ότι κάνει αυτή η σκέψη. Αχ, και να κέρδιζα.
το Λότο, το Τζόκερ, δεν ξέρω τι, και να ήμουν άνετος, άνετη. Αχ, και να είχα και εκείνο αυτό το μεγάλο έρωτα. Αχ, και να ήμασταν μαζί με το Μίτσο, το Γιάννη, το Βαγγέλη, το Βαγγέλα, τη Γιάννα, την Νατάσα, δεν ξέρω τι, ο καθένας, ό,τι ονειρεύεται. Αχ, και να είχα αυτό το αυτοκίνητο. Αχ, να είχα αυτό το σπίτι. Αχ, αχ, αχ. Ένα αχ δηλαδή. Παρόλα αυτά όμως, εδώ τώρα. Λοιπόν, κάτσε να πάρω μια ανάσα λοιπόν εδώ, γιατί. Λοιπόν, βέβαια, εδώ σημαίνει ότι και η σκέψη σου, πέρα από αυτό που είπαμε προηγουμένως, είναι και, πώς να το πω, έχεις τη δύναμη να πετύχεις, διότι υπάρχει ένας περίεργος συνδυασμός, δεν είναι περίεργος, είναι ιδιαίτερος, αλλά είναι πολύ καλός, όπου μπορεί να σου δώσει η διέστησή σου, το συναίσθημά σου, η ψυχή σου, να το πω, η ψυχή σου, το συναίσθημά σου, η καρδιά σου, καλύτερα να το πω, η καρδιά σου, να συνδεθεί απόλυτα με τη σκέψη σου, και να έρθεις και να πετύχεις αυτό το οποίο τελικά θέλεις. Θα με ρωτήσεις τώρα, μπορώ να πετύχω τα πάντα? Όχι, όμως. Είσαι ένας άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, όπου εδώ σημαίνει ότι κάνω σκέψεις οι οποίες είναι ενός επίπεδου, ενός ανώτερου επίπεδου. Εντάξει. Σημαίνει ότι έχω εμπιστοσύνη στο Θεό, στο σύμπαν, στους Αγίους, ό,τι πιστεύω κτλ. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να έχεις σταθεί τυχερός, τυχερή πολλές φορές. Δεν σημαίνει ότι θα κερδίσω τον Τζόκερ, έτσι. Μπορεί να το έχεις πετύχει, οκ, μια χαρά. Δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να πετύχα μια δουλειά, να βρήκα ένα φίλο, να έχω έναν άνθρωπο, να βρήκα τελικά μια αγάπη, μια φιλία, και να ήρθα κοντά και να με βοήθησε και να προχώρησα στη ζωή μου. Αυτό είναι πολύ καλό. Οι σκέψεις εδώ βεβαίως, αυτό το οποίο σου λέει σαν μήνυμα, εντάξει, το ένα είναι γνώσεις, διορατικότητα, και το άλλο είναι ότι ό,τι κάνεις, να το κάνεις με ενσυναίσθηση, με αγάπη. Κράτα τα αυτά. Πάμε τώρα λίγο στην ψυχή. Εδώ έχουν βγει ανάποδα, έχεις εχθρούς, έτσι. Η ψυχή σου τους ελκύει. Και ξέρω, ακούγεται πολύ παράξενο και θα μου πείτε, μα τους ελκύει η ψυχή μου και αυτά. Ναι, για να μάθεις. Ή διότι υπάρχουν, να σου το πω έτσι, βάση λοιπόν, τώρα θα χρησιμοποιήσω λίγο φιλοσοφία, ταρό και θεωρία. Βάση λοιπόν του ταρό των μεγάλων δασκάλων, υπάρχει αυτό που λέμε πλέγμα. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά έχει νόημα. Το πλέγμα τι σημαίνει? Σημαίνει είναι μια πολύ λεπτή κόκκινη κλωστή που συνδέονται όλοι οι άνθρωποι. Όλοι, όλοι πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Όσοι φεύγουν, αλλάζει το χρώμα, τέλος πάντων φεύγουν τη ζωή, εννοώ, και τα λοιπά. Και αυτή η κλωστή άλλοτε απομακρύνεται, άλλοτε είναι πολύ κοντά. Όμως, τι γίνεται όταν έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εχθρός μου? Έρχεται για να μάθω. Έρχεται για να αποκτήσω γνώσεις. Έρχεται για να το οριοθετήσω και να είμαι σε αυτή την ισχυρή θέση. Εντάξει, είναι μαθήματα. Πώς θα βρεθείς σε αυτή την ισχυρή θέση? Μέσα από το να μάθεις, η ψυχή μας ελκύει στην ουσία ενεργειακά, δες και το βιντεάκι Βαρύ Κάρμα και θα καταλάβεις πολλά πράγματα, ελκύει άλλους ανθρώπους, άλλες ψυχές, προκειμένου να μάθουν. Και ανάλογα με το κάρμα του καθενός, ανάλογα με τις πράξεις του, ελκύει και εκείνο το είδος του ανθρώπου. Δυστυχώς ακούγεται πολύ περίεργο, αλλά πολλές φορές το ερώτημα, μα καλά, ελκύουμε και πολύ άσχημες καταστάσεις τις οποίες μπορεί να οδηγήσουν, ξέρω εγώ, και στην απώλεια ζωής? Η απάντηση είναι ναι. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Αυτό που μπορώ να πω όμως, ναι, υπάρχει ελεύθερη βούληση, υπάρχει ελεύθερη επιλογή, αλλά όμως μέχρι ένα επίπεδο, υπάρχει όριο και εκεί. Και στην ουσία όταν λέμε κάρμα δεν εννοούμε τιμωρία, στην ουσία εννοούμε εξισορρόπηση. Εντάξει, αυτό εννοούμε. Ωραία, εντάξει, ναι, λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και 2-3 άλλα πραγματάκια τώρα εδώ, τα οποία είναι έτσι πάρα πολύ σημαντικά. Κοίταξε να δεις τώρα εδώ πέρα, είπαμε εδώ, έχουμε τον αετό ανάποδο. Ο αετός δηλώνει δύναμη. Επίσης ο αετός δηλώνει ότι, που μιλάμε τώρα για την ψυχή, ο αετός επίσης δηλώνει ότι βλέπω, είναι το τρίτο μάτι, είναι βλέπω από ψηλά. Ελέγχω όλο το χώρο, πετάω ψηλά και επικοινωνώ. Αυτό είναι και ένας συμβολισμός, έτσι. Υπάρχουν λοιπόν εδώ φόβοι, καθυστερήσεις, προβλήματα. Ίσως υπάρχει κάποιος εχθρός με το γράμμα, ή εχθρός γυναίκα, άντρας με το γράμμα μη. Μπορεί επίσης να είναι τόπος, χρόνος, μια κατάσταση που ξεκινάει από μη και τη λέμε όλοι. Θα μου πεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, το άλλο έχει βγει εδώ στο κομμάτι της ψυχής μια πολύ δυνατή κάρτα και είναι πάρα πολύ καλή. Κοίταξε να δεις.
και συνδυάζεται άψογα και με αυτό εδώ πέρα, που έχει βγει και με αυτό εδώ πέρα και με αυτό εδώ πέρα το 9 κούπα. Η Βασίλισσα Κούπα λοιπόν πρόκειται για μία από τις πιο διαισθητικές εσωτερικές κάρτες που υπάρχουν στα ταρό. Υπάρχουν και άλλες βέβαια, αλλά λέμε τώρα για μένα προσωπικά, έτσι πώς το βλέπω εγώ. Σου λέει εδώ ότι να σε γενικά, σου λέει η ψυχή σου, να σε ανοιχτός, ανοιχτή, να δεχτείς θεραπεία. Πρόσεξε, είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ. Όταν λέμε θεραπεία, εννοούμε οτιδήποτε έναν άνθρωπο τον κάνει να νιώθει καλύτερα. Επίσης δείχνει ότι η ψυχή σου είναι καλή. Η ψυχή σου έχει διέστηση. Η ψυχή σου είναι σε ένα επίπεδο το οποίο κατά κάποιο τρόπο έχει, θα σου το πω, δεν μπορώ να σου το αναλύσω περισσότερο γιατί ξεφεύγουμε, έχει δέσει, έχει κουμπώσει, έχει κολλήσει πάρα πολύ καλά πάνω στο σώμα σου. Υπάρχουν στιγμές όπου η ψυχή βγαίνει έξω από το σώμα. Υπάρχουν στιγμές που η ψυχή είναι συμπιεσμένη μέσα στο σώμα. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες καταστάσεις. Το οποίο το δημιουργεί η δική μας, ο τρόπος σκέψης μας, ας το πούμε. Στην αριθμολογία και εδώ βέβαια στην αστρολογία ισχύει σε ένα επίπεδο. Όταν η προσωπικότητα γίνει πιο ισχυρή από την ψυχή, είναι τότε που η ψυχή καταπιέζεται. Παραδείγματος χάρη, γι' αυτό κάποιοι άνθρωποι γίνονται δολοφόνοι, ξεφεύγουν, κάνουν, διότι είναι η προσωπικότητα που έχει βγει και το εκλογικεύουν. Και σου λέει, μια χαρά, θα το καλύψω, θα το κρύψω, δεν τρέχει και τίποτα. Έτσι και να τον σκοτώσω και να τον μαχαιρώσω και να τον κάνω και να τον βρίσω κτλ. Εντάξει. Δεν έχει βγει η ψυχή να είναι ισχυρή όπως εδώ που σου λέει, πρόσεξε. Διότι η ψυχή προειδοποιεί πάντα και για τις συνέπειες και ότι αυτό που πας να κάνεις δεν είναι σωστό. Συγγνώμη, δεν είναι σύμφωνο με την ψυχή, με το σχέδιο της ψυχής. Εσύ λοιπόν εδώ πέρα όπως είναι δείχνει έναν άνθρωπο όπου και η σκέψη σου και η ψυχή σου έχουν μια αρμονία. Υπάρχουν οι εχθροί, υπάρχουν οι δύσκολοι άνθρωποι, οι δύσκολες καταστάσεις είναι όμως για να μάθεις και για να καταλάβεις να τα αντιμετωπίσεις και να γίνεις δυνατός και να χρησιμοποιήσεις το λόγο σου, να οριοθετηθείς. Άρα λοιπόν εδώ αυτό το οποίο κρατάμε, επίσης θέλω να σου δείξω κάτι, δεν είναι τυχαίο που βλέπεις το κανάλι μου, δεν είναι τυχαίο που... Λέω τώρα, θα μιλήσω μόνο για μένα, που βλέπεις το κανάλι μου, παρακολουθείς αστρολογία, διότι αυτό εδώ πέρα, το βλέπεις αυτό εδώ πέρα, το σκεύος, είναι ένας συμβολισμός, ας το πω έτσι, των 12 ζωδίων, που σημαίνει ότι ανακαλύπτω την αλήθεια μέσα από τους συμβολισμούς της αστρολογίας και των ζωδίων. Πρόσεξε να δεις τι θα πω τώρα. Η αστρολογία δεν είναι μαντική τέχνη. Δεν είναι μαντική τέχνη. Η αστρολογία είναι προβλεπτική, όπως είναι ένα μαθηματικό μοντέλο, όπως είναι η στατιστική. Η αστρολογία βασίζεται στα μαθηματικά, δεν έχει ανάγκη από τις μεταπτώσεις, δεν έχει ανάγκη, είναι καθαρά συμβολική. Γι' αυτό λέμε 12 ζώδια. Το 12 είναι καθαρά συμβολισμός. Γι' αυτό το λέω. Δεν επεκτείνομαι περισσότερο για να μην σας ζαλίσω. Μπορείτε να ανατρέξετε σε άλλα βιντεά και να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Εσύ όμως, η σκέψη σου και η ψυχή σου σου δίνουν εσωτερική δύναμη και σε κάνουν άνθρωπο. Πρόσεξε να δεις τη μεγάλη κουβέντα θα πω για σένα. Είσαι ανθρώπινος ανθρώπινη. Είσαι άνθρωπος. Δεν έχεις αλλοιωθεί από το σύστημα, οποιοδήποτε σύστημα αυτού του κόσμου που θέλει να σε βάλει τσουκ και να σε κολλήσει. Εντάξει, κράτα το αυτό. Είσαι άνθρωπος. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα που μπορεί να πετύχει στη σημερινή εποχή σαν επανάσταση ένας άνθρωπος. Εντάξει, αυτό. Πάμε τώρα. Να τα μαζέψουμε αυτά εδώ. Πολύ σημαντικό, πολύ εξαιρετικό, πολύ δυνατό γενικότερα σαν μήνυμα. Είδες τι βγαίνει, τι βγαίνει σαν νόημα κάθε φορά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάμε τώρα στη γη. Είπαμε, οροσκόπο γη. Όσοι είναι Ταύροι, Παρθένοι, Εγώκεροι στο ζώδιο. Και πάμε να δούμε εδώ κάποια πραγματάκια. Βέβαια εδώ έχει να κάνει το γράμμα Ζ. Θα έλεγα ο συμβολισμός εδώ είναι η ζωή, διότι η γη κρατάει όλη τη ζωή, δεν είναι τυχαίος ο συμβολισμός. Λοιπόν, και μας μιλάει για αξίες, για συντήρηση, για ασφάλεια, κέρδη. Ζούμε σε μια εποχή όπου έχουμε Κρόνο επίσης και ο Κρόνος είναι ο συντηρητισμός, γενικότερα το status quo, να μην, δεν θέλουμε να αλλάξουν στο οικονομικό επίπεδο κάποια πράγματα. Πάμε τώρα. Πάμε στο κομμάτι της σκέψης. Λοιπόν, μου έχει βγει ανάποδα η πυρόγα, είναι ο αριθμός 51, ό,τι σημαίνει αυτό. Και έχει βγει επίσης εδώ στην ψυχή ο Σκορπιός. Μάλιστα.
Και έχει βγει όρθιος. Εντάξει. Πολύ σημαντικό μήνυμα γενικά. Θα τα δούμε όμως. Είπαμε οροσκόπη. Όσοι έχετε οροσκόπο σε ζώδιο γης. Πάμε στο επόμενο. Εδώ τώρα. Εδώ έχει βγει το 6 μπαστούνι, σημαντικό. Και εδώ έχει βγει το 7 ξυφών στην ψυχή. Πώς τα πράγματα έχουν έρθει λίγο με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Λοιπόν, η πυρόβα ανάποδα είναι εμπόδιο. Ακυρώσεις, καταστάσεις, αργοπορία, δηλαδή σκέφτεσαι μέσα σου, σκέψεις σου, είναι αργόν τα πράγματα. Δεν έρχονται με τον τρόπο, με τις προσδοκίες τις οποίες θα ήθελες να έχουν έρθει. 51 μας κάνει 6. Είχαμε δει και σε προηγούμενο, και στις φωτιάς αν θυμάμαι το 15, και πάλι με το 6 εδώ, έναν ιδιαίτερο συνδυασμό. Εδώ η σκέψη σου είναι ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην επιτυχία. Υπάρχουν καθυστερήσεις στο να πετύχεις κάποια πράγματα. Εντάξει. Ναι. Παρένθεση. Τώρα μου ήρθε φλασιά. Δεν είναι τυχαίο. Γιατί το ξέχασα. Εδώ δεν έβγαλα το συμβουλευτικό, φίλες και φίλοι. Και το συμβουλευτικό είναι ότι έχεις ευθύνη. Γίνονται αυτά, έτσι. Ξέρω ότι μπορεί να είναι λίγο σαν λάθος να φαίνεται, αλλά αυτά όμως είναι απόλυτα φυσιολογικά και γίνονται στα ταρό. Και μετράει η παραμικρή λεπτομέρεια. Πάμε όμως όμως να δούμε. Το συμβουλευτικό είναι το 10 και δεν είναι τύχιο που γίνεται μία μίξη εδώ τώρα να πάρω εδώ θα και ξαναγυρνάω πίσω. Εδώ είναι το 10 μπαστούνι. Σημαίνει έχω τη δύναμη να σηκώσω όλη την ευθύνη, όλο το βάρος, όλα τα πράγματα και να βρω το δρόμο μου. Επίσης πέρα από ανθρώπινο που βγήκε εδώ έχεις και ευθύνη να πετύχεις και να κάνεις κάποια πράγματα, να βρεις τη διαδρομή σου. Εντάξει, αυτό είναι το συμβουλευτικό. Το ξεχάσαμε προηγουμένως, δεν πειράζει. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο σου βγαίνει είναι η επιτυχία, η πρόοδος έρχεται μέσα από πολλές φορές αυτό που φαίνεται καθυστέρηση γίνεται για κάποιο λόγο. Αναπολύσεις και θέλεις την επιτυχία. Θέλεις να πετύχεις σε οποιοδήποτε επίπεδο. Έτσι. Επιτυχία ένας γάμος καλός, επιτυχία είναι μια πολύ καλή σχέση, επιτυχία είναι μια καλή δουλειά, επιτυχία είναι μια συνεργασία. Όλα αυτά είναι επιτυχίες, έτσι. Γιατί και μια πολύ όμορφη σχέση, γλυκιά σχέση είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια καθυστέρηση στην επιτυχία και η σκέψη σου είναι γιατί καθυστερεί. Γιατί έχει καθυστερήσει ακόμα και στη ζωή μου, να το πω έτσι. Ή γιατί έχει καθυστερήσει να έρθει και ο κατάλληλος άνθρωπος, να σου το πω έτσι. Πάλι για σχέσεις μιλάμε εδώ. Πάμε λίγο στην ψυχή. Εδώ έχουμε έναν σκορπιό. Ο σκορπιός σε επίπεδο ψυχή, ο σκορπιός εκφράζει την ψυχή. Δεν είναι τυχαίο. Ταφ, γράμμα ταφ. Σε επίπεδο ονόματος, επώνυμο, κατάσταση, άνθρωπος, τόπος, χρόνος, οτιδήποτε. Μιλάει ότι πρέπει να καταστραφείς, γιατί αξίζει να καταστραφείς και μετά να αναγεννηθείς. Έχεις τη δυνατότητα να αμήνεσαι σε επιθέσεις, πρόσεξε όμως την ψυχή σου, μην τη δηλητηριάσεις και τη ρίξεις σε δύσκολες τοξικές συνήθειες. Εντάξει. Τοξικές συνήθειες γνωρίζουν πολύ καλά τι είναι, μπορεί να είναι το πιωτό, μπορεί να είναι ο τζόγος, μπορεί να είναι ο εθισμός στο υπερβολικό σεξ, χωρίς να σημαίνει ότι είναι, δεν λέω ότι είναι κακό, εννοώ όμως ότι πολλές φορές ξεπερνάμε λίγο και κάποια φυσιολογικά όρια. Μένω εκεί, δεν λέω κάτι περισσότερο. Αριθμός 3 και 9, κάποιο λόγο ιδιαίτερο παίζει εδώ, μας κάνει το 12, μας κάνει το 3, όμως έχεις τη δυνατότητα η ψυχή σου να αναγεννάται, έχει μία βαθύτητα. Και επίσης θέλει να σου πει ότι μπορεί να αντέξει, έχει πολλά περιθώρια αντοχής. Αντέχει στις επιθέσεις των άλλων ανθρώπων, να σου το πούμε. Το άλλο που έχει βγει είναι το 7 ξυφών. Προδοσίες. Έχεις περάσει προδοσίες. Έχουν έρθει προδοσίες στο μέρος. Εντάξει. Κυρίως εδώ την κάρτα αυτή την κυβερνάει το ζώδιο του υδροχόου και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια του αέρα. Όμως το 7 επίσης σημαίνει και προστασία. Σημαίνει και κληρονομικό χάρισμα.
σημαίνει και το χάρισμα της επικοινωνίας. Είσαι χαρισματικός άνθρωπος. Καταλαβαίνει η ψυχή σου αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται να σε προδώσουν. Αν κάνω λίγο, αν κάνουμε λίγο ένα γύρο, εδώ τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε μια πορεία, δύσκολα να βρεις την πορεία σου, να κάνεις προδοσίες, αναγέννηση. Όμως έχεις το αντικριστό σου, το οποίο, τα αντικριστά είναι αυτά εδώ πέρα, έτσι. Το οποίο σημαίνει ότι, εντάξει, υπάρχουν καθυστερήσεις, από την άλλη υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι με έχουν καθυστερήσει και καταστάσεις, γιατί μου έχουν βάλει εμπόδια. Από την άλλη όμως έχεις επιτυχία, διότι έχεις αντοχή. Εσείς λοιπόν που έχετε αυτή την ενέργεια, αυτές τις διαστάσεις, σημαίνει ότι έχετε το χάρισμα του να αντιλαμβάνεστε, γιατί εκεί βγαίνει, τους ανθρώπους οι οποίοι θα σας προδώσουν και θέλουν το κακό σας. Γι' αυτό έχει βγει εδώ πέρα και η ψυχική αντοχή. Και έχετε τη δυνατότητα να αναγεννηθείτε. Είσαι λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει το χάρισμα της αναγέννησης. Και πάμε εδώ τώρα ένα συμβουλευτικό να το δούμε. Και βγαίνει το 10 κούπα. Οικογένεια. Ευτυχία, επιτυχία. Για σένα λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, ο σκοπός σου της ζωής, η πορεία σου, είναι το 10 κούπα. Είναι η οικογένεια, ό,τι θεωρείς εσύ οικογένεια, η αναγέννηση, η θεραπεία, εδώ σημαίνει η υπομονή, η στόχη, και ό,τι σε γεμίζει εσένα στην ψυχή σου συναισθηματικά, νερό δηλαδή. Άρα, να φροντίζεις να θεραπεύεις την ψυχή σου συναισθηματικά και να γεμίζει, να σου το πω έτσι, με όμορφα πράγματα. Ωραία λοιπόν. Μισό λεπτό. Να τα φτιάξω, να το μαζέψω και να πάμε στο επόμενο. Το επόμενο, φίλες και φίλοι, είναι το νερό. Είπαμε. Εγώ, θα σας το πω, ναι, κάποιοι παλιοί σας το ξέρουν, ο οροσκόπος μου εμένα είναι ιχθύς. Και γενικά όσοι έχουμε οροσκόπο νερό, ο οροσκόπος σημαίνει ο τρόπος με τον οποίο βλέπω και σκέφτομαι τα πράγματα εκεί έξω. Και βέβαια η κάρτα έπεσε περίεργα, έπεσε, κρύφτηκε, γιατί είμαστε και άνθρωποι ιδιωτικοί εμείς, μυστήριοι. Και ισχύει αυτό. Και δεν είναι κακό, διότι υπάρχουν πολλών ειδών προσωπικότητες και χαρακτήρες. Και πρέπει να υπάρχει σεβασμός στον κάθε χαρακτήρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο κλειστοί, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ανοιχτοί, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο διπλωμάτες, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο ντόμπροι, που λένε, άλλοι που τα λένε χήμα, άλλοι που είναι που προσβάλλουν, άλλοι που δεν μασάνε, άλλοι. Λοιπόν, υπάρχει κάθε είδους προσωπικότητα και είμαστε διαφορετικοί. Λοιπόν, όμως το νερό σημαίνει αρμονικές σχέσεις, δίνεις πολύ μεγάλη σημασία και είσαι και μάλιστα ένας άνθρωπος που μπορεί να δουλέψει, να γεφυρώσει σχέσεις. Το έχουμε αυτό δηλαδή, υγεία και θεραπεία. Μπορεί να βρεις κατά κάποιο τρόπο τρόπους, πρόσεξε, ο καθένας με το δικό του κομμάτι, οι οποίοι σε θεραπεύουν. Και εδώ έχει βγει η χελώνα. Τύχη, μακροζωία, καλή υγεία, πλούτος, καλή προετοιμασία, δύναμη, αλλά και σταθερότητα. Ένα στοιχείο σκέψης που κάνεις ότι θα μου πάρει χρόνο σε οτιδήποτε και αν αυτό, αλλά στο τέλος θα τα καταφέρω. Δεν είναι τυχαίο που η ψυχή έχει βγάλει εδώ πέρα μία κάρτα πάλι την ίδια, που είναι ο Σκορπιός. Και σημαίνει πάλι αναγέννηση, ότι έχεις περάσει η ψυχή σου μέσα από δύσκολες καταστάσεις, αλλά έχεις καταφέρει όμως να, όχι μόνο να αντέξεις, αλλά και να στεφθείς με επιτυχία. Έλα εδώ τώρα να τα δούμε λιγάκι. Αυτά τα δύο μαζί που είναι οι σκέψεις, είναι η προετοιμασία, η δύναμη, η χελώνα, έχει τον αριθμό 4, έχει τον αριθμό 8 και μας κάνει και το 12 και μας κάνει και το 3 και μας κάνει και το 3. Υπομονή, αλλά από την άλλη όμως, οι σκέψεις σου έχουν αρκετή ενέργεια, δύναμη ενέργειας. Πρωτοπόρος, πρωτοπόρα, γνωρίζεις τη σωστή χρονική στιγμή και λες, τώρα είναι η σωστή χρονική στιγμή να κάνω πράγματα. Είσαι παθιασμένος, παθιασμένη με πολλά πράγματα, μπορεί να ασχολείσαι με πάρα πολλά πράγματα,
αυτό ισχύει για μένα, διότι ασχολούμαι πέρα από τα ταρό, με την αστρολογία, αριθμολογία, ρούνος και αυτά και αυτά, ασχολούμαι με πάρα πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα, τα οποία είναι και εκτός χώρου, να σας το πω έτσι, μεταφυσικής, ας το πούμε. Λοιπόν, κουράγιο, δηλαδή, είστε ένα περίεργο κραμ σταθερότητας, αλλά από την άλλη όμως και πολύ δημιουργική σκέψη. Σταθερότητα αλλά και πάθος. Σταθερότητα και φωτιά μαζί. Γιατί εδώ είναι και όλα τα ζώδια της φωτιάς, έτσι. Λοιπόν, στο επίπεδο τώρα της ψυχής, αναγέννηση, δύναμη, ναι, θα ελκύεις εχθρούς, οι οποίοι θα σου επιτίθενται. Ναι. Δες και το βίντεο με το βαρύ κάρμα και τα λοιπά και θα καταλάβεις περισσότερο. Όμως εδώ σημαίνει κιόλας και βοήθειες από Σκορπιό, ζώδιο ή οροσκόπο Σκορπιό, από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και σε βοηθάνε. Εντάξει. Το ΤΑΦ επίσης μου έρχεται μια φλασιά να πω. Μπορεί να μην είναι αρχικό γράμμα. Μπορεί το ΤΑΦ να εμπεριέχεται και σε όνομα. Ντίνος, ας πούμε, έτσι. Αποστόλης, ας πούμε. Τάσος, ξέρω, ή Αναστάσιος. Λοιπόν, που έρχονται να σε βοηθήσουν και σου δίνουν δύναμη, αλλά και εσύ έχεις το χάρισμα της αντοχής, της ψυχικής αντοχής. Δεν μπορούν να σε βλάψουν. Όχι, δεν μπορούν. Ναι, μεν νομίζουν ή νομίζεις εσύ ότι μπορούν να σε βλάψουν, αλλά δεν μπορούν. Και όχι μόνο αυτό, έχεις και θεϊκή προστασία. Ο Άσος πεντάκτηνο πάντα είναι το χέρι του Θεού. Το χέρι του Θεού δηλώνει, σε προστατεύω, είμαι εκεί για σένα. Και όχι μόνο αυτό, η ψυχή σου ψοφάει πραγματικά, τρελαίνεται να βρίσκει κάτι, να κάνει και καινούργια πράγματα, κάτι καινούργιο. Επαγγελματικές επιτυχίες, γνωριμίες, δεν έχεις πρόβλημα να ξεκινήσεις ξανά από την αρχή, ξανά από το μηδέν και με τέτοια αντοχή που, που τη δεύτερη φορά, να σου το πω έτσι, μπορεί να τα καταφέρεις ακόμα και καλύτερα. Εδώ επίσης πάλι μας κάνει το 12 και μας κάνει το 3. Δηλαδή έχουμε 3, 3, 3 και τον Άσο. Δηλαδή σαν να έχουμε 3, 6, 9 και τον Άσο. Μας κάνει 10 και μας κάνει πάλι το 1. Δηλαδή δες πως η αριθμολογία, οι αριθμοί έρχονται και παίζουν. Εδώ τώρα αυτό το οποίο βγαίνει γενικά είναι ότι με υπομονή πετυχαίνω στα επαγγελματικά, γίνομαι γνωστός, γνωστή με κάποιο τρόπο, στον κύκλο μου, εκεί που είμαι, στα επαγγελματικά μου, γιατί η ψυχή μου τα οδηγεί τα πράγματα. Έτσι. Εδώ τώρα επίσης τι άλλο έχουμε. Εδώ έχουμε τον υπότι, ο οποίος έχει δύναμη ψυχής και με δύναμη ψυχής πηγαίνει για να πετύχει και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τους εχθρούς. Γιατί εκεί έξω, να σας πω στον κόσμο, οι καλύτεροι είναι αυτοί που υποφέρουν. Οι μέτροι, μάλλον οι κάτω του μετρίου, δεν υποφέρουν. Διότι κανένας δεν τους υπολογίζει. Όταν όμως είσαι πολύ καλός, πολύ καλή, έρχονται παράσιτα τα οποία κολλάνε πάνω σου και θέλουν να αρπάξουν κάτι από σένα. Και αυτό που βγαίνει το συμβουλευτικό είναι το εξής. Πρόσεξε. 10 ξυφών, μία από τις πολύ σκληρές κάρτες, η οποία σου λέει, επειδή έχεις αντοχές, είναι αυτό που ήρθε, που σας έλεγα προηγουμένως και έρχεται να κολλήσει εδώ, προδοσία, θα σε καρφώσουν, θα σε ρίξουν κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν είσαι πολύ καλός, πολύ καλή, τυχερός, τυχερή, στα επαγγελματικά σου, στα οικονομικά σου, στα ερωτικά σου, πώς το λένε, στις σχέσεις σου κτλ. Υπάρχει δυσκολία εδώ. Σε προδίδουν. Σε προδίδουν, αγαπημένα, αγαπημένη μου. Γιατί είναι το κάρμα τέτοιο. Όταν το καταλάβεις αυτό σαν πληροφορία, ξέρω ακούγεται πολύ παράξενο, αλλά όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι όσο ανεβαίνουν, όσο γίνονται, ρε παιδί μου, μέσα από τη δουλειά τους γνωστοί και τα λοιπά, θα βρίσκουν πάντα οι άλλοι εκείνο το κομμάτι το οποίο θα θέλουν να σε φτάσουν έτσι εκεί. Η συμβουλή που λέει εδώ πέρα είναι ότι δεν μπορεί, γιατί έχουμε και εδώ πάλι το 10, έτσι, 10 και μας κάνει ένα, δεν μπορεί να σε ρίξει κανένας αν δεν το επιτρέψεις. Ποιο νόημα βγαίνει εδώ? Είσαι πολύ δυνατός, πολύ δυνατή και έχεις τα guts, να το πω έτσι τώρα, εντάξει, τα παπάρια που λένε, είτε άντρας είτε γυναίκα, να στηριχθείς στις δικές σου δυνάμεις χωρίς να περιμένεις από κανέναν τίποτα.
Είσαι άνθρωπος, αυτό είναι το κλειδί εδώ, άνθρωπος που μπορείς να στηριχθείς στις δικές σου δυνάμεις. Έχεις τη διέστηση, έχεις τη δύναμη, έχεις το πάθος, την υπομονή, την ψυχική αντοχή και μπορείς να πετύχεις και στο πέρασμα οι εχθροί εξαφανίζονται. Σαν τους δίνεις σημασία, σαν τους λες φύγε, θα φύγεις, θα εξαφανιστείς από μπροστά μου, διότι η ζωή θα στο κάνει. Και όντως φεύγουν, εξαφανίζονται και εσύ προχωράς και προχωράς και πετυχαίνεις. Θυμήσου το αυτό. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και μισό λεπτό, μη μου φύγεις, διότι έχω κάτι τελευταίο να κάνω, προτού το ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, να κάνουμε το εξής, μισό λεπτό. Μέλλον. Χρόνος και μέλλον. Εντάξει, ένα λεπτό. Πάμε να δούμε πού μας οδηγεί ο χρόνος και το μέλλον από εδώ και πέρα. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις κάρτες. Επιλέγεις, επέλεξε μία από τις τέσσερις κάρτες. Είναι το μέλλον σου. Στο αφήνω λίγο δευτερόλεπτα εδώ. Επέλεξε το μέλλον σου. Η πρώτη κάρτα είναι η δικαιοσύνη. Το μέλλον σου είναι η δικαιοσύνη. Δυνατή κάρτα, καρμική κάρτα, χρησιμοποίησε την διέστησή σου, το ένστικτό σου, ηθική και γενικότερα να αναζητάς πάντα την αλήθεια και να χρησιμοποιείς την αλήθεια. Εδώ είναι μια καρμική κάρτα που λέει δράση-αντίδραση. Κάθε δράση έχει συγκεκριμένη αντίδραση. Να το προσέξεις αυτό στη ζωή. Και μέσα από άλλους ανθρώπους μπορείς και εσύ να μιλήσεις για δικαιοσύνη και δίκαια πράγματα. Η δεύτερη κάρτα αν επέλεξες είναι ο τρελός, ο ανόητος. Νέα ξεκινήματα. Ξεκίνα από το μηδέν. Μη σε φοβίζει τίποτα. Άνοιξε τα φτερά σου και πέτα. Νιώσε το θαύμα της ζωής. Τέλεια. Αυτή είναι η κάρτα που επέλεξα και εγώ. Εδώ είναι ο μάγος. Έχεις όλη εκείνη τη φαντασία, το όραμα που μπορείς να το κάνεις πραγματικότητα. Έχεις δημιουργικές δυνάμεις. Έχεις πολύ καλή, εξαιρετική επαφή με το άπειρο, το σύμπαν, το πνευματικό ή οτιδήποτε και φυσικά έχεις αυτοπεποίθηση. Το μέλλον σου είναι γεμάτο αυτοπεποίθηση, στηρίζεσαι στα πόδια σου. Δεν φοβάσαι τίποτα, στηρίξου στα πόδια σου. Μην περιμένεις βοήθειες από τους άλλους, ό,τι πετύχεις θα το πετύχεις για την πάρτι σου και στα πόδια σου. Μάγος, εξαιρετική κάρτα. Και η τελευταία, η τέταρτη, εδώ, πρόσεξε. Δεν είναι ότι θα γίνεις έτσι. Σημαίνει. Θέλω να δεις κάτι. Εδώ πέρα αυτή η κουβέρτα, αν το παρατηρήσεις, το σεντόνι κουβέρτα, είναι όλα τα ζώδια, τα σύμβολα όλων των ζωδίων. Είναι οι αλήθειες. Το 9 σημαίνει βγαίνω από μία περίοδο στεναχώριας και θλίψης. Από μία περίοδο αγωνίας, από μία περίοδο όπου με πάρα πολύ άγχος, απελπισίας. Εντάξει. Και εδώ έχουμε ζώδιο κυρίως των διδύμων, και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα, αλλά σου λέει βγες. Βρες ελπίδα. Συντονίζεσαι με την ελπίδα. Το 9 σημαίνει πάντα μία ολοκλήρωση. Εντάξει, κάτι ολοκληρώνεται. Και βγες και πήγαινε στην ελπίδα. Πήγαινε στο φως. Άφησε το σκοτάδι. Με όποιο τρόπο εσύ πιστεύεις και μπορείς. Λοιπόν, αυτό ήταν φίλες και φίλοι. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Σας φιλώ, αδέλφια μου αλήτες πουλιά. Γεια σας.